Λοιπόν, είναι η Άννα στη Βαρβάκιο. Πάμε μέχρι τη Βαρβάκιο να δούμε τι γίνεται και τι κίνηση έχει και κατεβαίνουμε εμείς στο πλατό. Πολύ στεναχωρήθηκα. Θέλω να μείνω όλη μέρα εδώ να το σηκώνουμε. Έχουμε χρόνο να το σηκώσουμε. Πάμε, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, εδώ ψάρια που λέω και δεν με νοιάζει. Πώς θα το σηκώσετε, βρε παιδιά, αυτό το ράιτο. Το σηκώσαμε τρεις φορές, Άννα. Εδώ τα καλύτερα. Έλα, πες μας. Έλα, Άννα. Γίνουν 13, αγάπη μου. Λοιπόν, ξεκίνα από τα μέτρα. Πολύ κόσμο, με κρατούνε. Λοιπόν, τα μέτρα είναι απλά. Πάλι το 9 η ώρα το βράδυ πρέπει να έχουμε γυρίσει στο σπίτι μας. Αλλά με το νούμερο 6 μπορείτε να μετακινηθείτε στο Δήμο σας, στην περιοχή σας. Ναι. Ή με τα πόδια ή με το ποδήλατο για να πάρετε να πετάξετε κι εσείς τον αετό σας. Λοιπόν, στη Βαρβάκιο τα τηρούν τα μέτρα. Τι έχεις δει από το πρωί? Χαμηλές, στη Βαρβάκιο, ακριβώς αυτό θέλω να σου πω. Τα τηρούν όλα τα μέτρα. Αποστάσεις όπως μπορείτε να δείτε. Εντάξει, είναι η Βαρβάκιος, αλλά όλοι με τις μάσκες τους. Προσέχουν πάρα πολύ το πώς θα κινηθούν, πώς θα πιάσουν. Εδώ, παιδιά, μπορείτε να βρείτε υπέροχα πράγματα. Μπορείτε να δείτε γαριδούλα φρέσκια. Τι βλέπετε, σπαρταράει. Μούλα, μούλα. Οι τιμές καλές. Εδώ, παιδιά, το καλό, το φρέσκο. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, Γιάννη έτσι, μου. Μπράβο. Η Βαρβάκιο θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Να τα καλαμάρια, να τα έχω και φρέσκα και κατεψυγμένα. Τα μύδια. Τέλεια. Τα πόδια, κάνουμε εδώ πέρα την ωραία μας Ανά, βόλτα. Ανά. Θέλω να προσέξετε στα μύδια, ε. Ανά, ναι. Εκεί δίπλα στα μύδια, μήπως προχωρώντας, δεις και έναν άνθρωπο που ξέρουμε, το Βασίλη Σίμω, που είναι και αντιπρόεδρος της Βαρβακίου. Για καλή, κοίτα, των νυχθιοπολών εκεί. Να αυτό. Θέλω σαλάχι, Βασίλη μου, θέλω εγώ είμαι σαλάχι. Εδώ. Θα στείλω σαλάχι στον Τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλε, μην ανησυχείς. Είμαι εδώ για σένα. Πολύ μεγάλο είναι αυτό το χταπόδι. Πώς το βλέπεις το χταπόδι? Τι γίνεται, τι ωραία σειλάτα είναι αυτά. Πες να πούμε, τι γίνεται σήμερα εδώ στη Βαρβάκιο? Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε εδώ. Τηρούμε τα μέτρα όλα τους υγειονομικά. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Ήρθε και τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολλή δουλειά. Και την Ελένη Μενεγάκη χθες. Ήρθε, ήταν fake η φωτογραφία. Άκου τι έγινε. Άρα για να μας πει είμαι για την εκεί πέρα Ελένη. Και σε κάποια έτσι δόση έρχεται ένας πελάτης. Με τις μάσκες δεν καταλαβαίνεις τώρα ναι τι ακριβώς γίνεται. Και γυρνάω και του λέω ότι. Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει. Του λέω πάρε χταποδάκι καλαμαράκι. Και μου λέει ο άνθρωπος δεν αποφασίζω εγώ το αφεντικό. Και δεν είχα καταλάβει ότι είναι ο κύριος Πατζόπουλος. Και γυρνάω και βλέπω την Ελένη και της λέω Ελένη, εσύ είσαι το αφεντικό. Τι πήρε, θέλω να μου πεις τι πήρε. Είδες, πήρε γαρίδες, πήρε από όλα τα πράγματα. Πήρε μοσχιού. Ποια γαρίδα πήρε, τη μεγάλη ή τη μικρή? Τη μεγάλη πήρε. Θέλω να μου τη δείξει τη γαρίδα που πήρε η Ελένη. Αυτή πήρε η Ελένη με το γάκι. Είναι ίδια, να μα πει μια κουβέντα. Τέτοια τρώει και η Ελένη. Λοιπόν, και έχουμε όπως βλέπεις πολλά πράγματα ωραία. Ήρθαν και άλλοι βέβαια. Ήρθε και το παιδί, το μορφόπεδο που κέρδισε το GNTM. Αυτό, ο Ηρακλής. Ηρακλής τι πήρε. Πολύ καλό παιδί. Πήρε θράψαλα από εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ήρθε μόνος του ή με την κοπέλα? Είναι το παιδί κούκλος από κοντά. Κούκλος. Ήρθε μόνος του ή με την κοπέλα? Ήρθε μόνος του, ήρθε με την κοπέλα του. Ήρθε με την κοπέλα του. Ήταν. Ανοιχτόχρωμη. Ρεπορτάζ στην Βαρβάκη. Ψηλή, κοντή, ξαντιά, μελαχρινή. Ψηλή κοπέλα, ψηλή. Ψηλή και όμορφη. Τώρα. Βασίλη μου, πες μου. Ναι. Για σαλάχια εσύ είπες δεν έχεις για να στείλουμε κάτι στον Τριαντάφυλλο. Θα στείλω άλλα λοιπόν, καλύτερα τώρα. Τα σαλάχια του χώρου θα πάρει ο Τριαντάφυλλο τώρα. Θα πάρει το χταπόδι του Σίμου. Αν ήμουν εγώ με τον Τριαντάφυλλο θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Άννα μου, συγγνώμη. Τι να κάνουμε, ότι ο Βασίλης έχει πάει στο Survivor. Ήταν παίκτης. Οπότε θα ήθελα να μας πει το σχολείο του για τον Τριαντάφυλλο. Και πώς είδα τη χθεσινή έτσι απομόνωση. Στην Ελλάδα, Τουρκία εμείς. Ήταν το πιο δύσκολο Survivor. Εντάξει, κάποιοι λένε, ο καθένας θα πει ότι το δικό του ήταν το πιο δύσκολο. Θέλει με την απομόνωση του Τριαντάφυλλου να μας σχολιάσεις. Όταν αρχίζεις και έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα, εντάξει, ο Τριαντάφυλλος μιλάει λίγο παραπάνω. Άρα μετά δεν μπορείς να το μαζέψεις όταν έχεις μιλήσει πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μαζέψεις. Και πάντα εκεί πέρα ψάχνουν το εξηλαστήριο θύμα. Ναι, άρα παιδιά, αυτή τη στιγμή ο Τριαντάφυλλος, όπως και στην πλέον ομάδα, ήταν για κάποια στιγμή η ελευθερία, ο Αλέξης ο παπάς. Γιατί μας μιλάει και η Κατερίνα. Πες μου, Κατερίνα, μεταφέρω. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλημέρα. Γεια σου, Βασίλη μου, πες καλημέρα. Θέλω να μολύσει λίγο καλούμπα στο χαρταετό. Έλα, μια καλά. Δεν το είχαμε. Όχι, ωραία ήταν. Την αμόλυσα όμορφα, απλά δεν ήταν καλά τα ζύγια και μας έπεσε. Δεν κράτησα εγώ σωστά το χαρταετό, εγώ δεν είχε αέρα. Κατερίνα, το σήκωσες μια χαρά. Απλά στο τράβηγμα τα ζύγια ήταν λάθος και μας έπαιζε. Λοιπόν, η Ελένη μπορεί να πήρε γαρίδα κόκκινη. Εγώ όμως θέλω να στείλω αυτά εδώ στη φίλη μου την Κατερίνα που είναι τέλεια τα καλύτερα. Στον καρκίδι που έφυγε τη στέλνεις. Για την Κατερίνα.
Έχουν μεγέθη. Θράψα, είναι αυτά. Έχουν και αυτά μεγέθη. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα. Είναι πολύ ωραία. Θράψα, αλλά θράψα. Θα τα κάνει ωραία και στον σύντροφο τον αγαπημένο. Έχω τα καλύτερα. Για την Κατερίνα είμαστε μόνο. Είστε φανταστικό, Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Δεν χρειάζεται να έρθει και τη μαμά τη. Θα τα λέμε και αυτά. Καλή Σαββατοκύριακο.